Πώς την αποτιμάτε εσείς αυτή την τριμερή συνάντηση, κύριε Βαγενά? Κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η τριμερή συνάντηση με τη διαμεσολάβηση της γερμανικής προεδρίας αφήνει στην πραγματικότητα να προωθηθούν και να νομιμοποιηθούν οι διεκδικήσεις που κατά καιρούς προβάλλει η αστική τάξη της Τουρκίας σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Άρα θεωρείτε ότι είναι μία ταξική διεκδίκηση την οποία εκφράζει ο Ερντοάν? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή για να έχουμε μια πλήρη εικόνα της κατάστασης βλέπουμε να οξύνεται η αντίθεση, να οξύνονται αντιθέσεις στην περιοχή, να έχουν βγει τα μαχαίρια όχι μόνο στη δικιά μας την περιοχή αλλά και ευρύτερα στον κόσμο, και υπάρχει ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στις αστικές τάξεις, σε μεγάλες επιχειρήσεις, μονοπόλια, για το ποιος θα βάλει στο χέρι τον ενεργειακό πλούτο, από πού θα περάσει αυτός, πώς θα φτιαχτούν οι καινούργιοι αγωγοί, πώς θα περάσουν, από πού θα περάσουν τα εμπορεύματα. Εδώ δυστυχώς εμπλέκονται και οι αστικές τάξεις της Ελλάδας και της Τουρκίας. Η αστική τάξη της Τουρκίας βεβαίως είναι σαφώς ισχυρότερη και έχει και υπέρμετρες φιλοδοξίες. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας αυτές, κύριε Βαγενά? Βλέπουμε ότι επιδιώκει έναν ευρύτερο ρόλο, όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θεωρεί ότι είναι αρκετά ισχυρή, είναι μέσα στις 20 ισχυρότερες καπιταλιστικές οικονομίες, είναι στη 12η θέση στρατιωτικά. Θεωρεί λοιπόν ότι μπορεί να παίξει έναν ευρύτερο ρόλο, και εδώ ερχόμαστε εμείς, γιατί είμαστε κι εμείς ένας κρίκος σε όλες αυτές τις εξελίξεις, όπου βλέπουμε την Τουρκία να αμφισβητεί την κυριαρχία των ελληνικών νησιών, βλέπουμε την Τουρκία να απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο σε περίπτωση που εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, βλέπουμε την Τουρκία να έχει στρατεύματα κατοχής σε 3 χώρες της περιοχής πλέον, στην Κύπρο, στο Ιράκ, στη Συρία, βλέπουμε να εμπλέκεται ενεργά στην ένοπλη σύγκρουση στη Λιβύη, και έχουμε αυτό το απαράδεκτο τουρκο-λιβικό σύμφωνο που καταπατά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Οξύνεται λοιπόν η αντίθεση αυτή, και το πρόβλημα δεν είναι, ξέρετε, οι συναντήσεις και οι διαπραγματεύσεις, η διάβλη επικοινωνίας. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν αυτοί κατά τη γνώμη σας? Ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια είχαμε και διαπραγματεύσεις στο ανώτατο επίπεδο. Είχαμε την πανοκρουσίες με τις οποίες ανακοινώνονται τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στην έλλειψη διαπραγματεύσεων, βρίσκεται στο πλαίσιο και στον προσανατολισμό αυτών των διαπραγματεύσεων. Το πλαίσιο έχει τη σφραγίδα του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και όλοι αυτοί έχουν τα δικά τους συμφέροντα. Πρώτα απ' όλα να κρατήσουν την Τουρκία στο δικό τους άξονα, μακριά από την κακόβουλη, όπως λένε, επιρροή της Ρωσίας. Ακόμη και αν, κύριε Βαγενάκη, θα ήθελε το σχόλιο σε επ' αυτού, βλέπουμε ότι ο Ερντοάν κινείται με βάση την πολιτική της ισχύως, αγνώντας το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή οργάνωση, όπως είναι το ΝΑΤΟ. Σνομπάροντας, για να το πω απλά, το ΝΑΤΟ και τη διεθνή οργάνωση. Ο Ερντοάν κινείται με τις πλάτες του ΝΑΤΟ όλα αυτά τα χρόνια, το οποίο το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο, το οποίο κάνει πλάτες στις αξιώσεις που προβάλλει η Τουρκία. Κοιτάξτε, πάρτε πρόσφατη δήλωση του Μπορέλ, του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μίλησε για διαφιλονικούμενα ύδατα, όπου η Τουρκία γύρει διεκδικήσεις. Καταλαβαίνετε ότι όταν τονίζουν τη σημασία της Τουρκίας οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι, το ΝΑΤΟ, τη σημασία της για αυτές τις υπεριαλιστικές δυνάμεις, και στο τραπέζι μπαίνουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, διότι η Τουρκία, αυτή η τουρκική αστική τάξη, προβάλλει αυτή τη στιγμή διεκδικήσεις, πώς να το πω, την Άρτα και τα Γιάννενα ζητάει, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αυτά μπορούν να αγγίξουν τα συμφέροντα, τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Κύριε Βαγενά, εσείς είστε υπέρ του να υπάρξουν κυρώσεις από ευρωπαϊκής πλευράς προς την Τουρκία? Οι κυρώσεις αυτές το μόνο που θα κάνουν είναι να δώσουν αέρα στα πανιά του Ερντογάν, στην προσπάθεια που προσπαθεί να παρουσιαστεί, να αυξήσει δηλαδή, να αξιοποιήσει εθνικιστικά και θρησκευτικά και θρησκευτικό συνέστημα, για να εδραιώσει την πολιτική του θέση μέσα στην Τουρκία. Ποτέ οι κυρώσεις αυτές, όπως έδειξε και το παράδειγμα με της Ρωσίας, δεν οδήγησαν στο να αλλάξει κάτι
Έτσι. Σε μεγάλο βαθμό τέτοιες κυρώσεις, παραδείγματος χάρη, που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή σε βάρος του Ιράν, λέω για παράδειγμα, στρέφονται σε βάρος των απλών ανθρώπων που ζουν σε αυτές τις χώρες και σε καμία περίπτωση δεν αλλάζουν τη στρατηγική που έχουν καθορίσει οι αστικές τάξεις σε αυτές τις χώρες. Αλλού βρίσκεται το πρόβλημα και δεν βρίσκεται, δηλαδή δεν μπορεί να το λύσεις με τέτοιες κυρώσεις. Έτσι και πέρα, δηλαδή, και το. Ξέρετε, είναι και λίγο στάχτη στα μάτια του κόσμου να μιλάς για κυρώσεις, έτσι, και την ίδια ώρα να ακούγεται από τη μεριά όλων αυτών που προηγούμενος ανέφερα η σημασία που έχει για αυτούς να κρατήσουν την Τουρκία στο δικό τους τον άξονα του ευρωατλαντισμού, στη δική τους τη συμμαχία, έτσι, σε μια στιγμή που γίνονται διεθνείς αναταράξεις ανάμεσα στην ισχύ των ισχυρότερων δυνάμεων που υπάρχουν σήμερα. Βλέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποχωρούν και νέες δυνάμεις όπως η Κίνα, η Ρωσία να ενισχύουν τις θέσεις τους. Θεωρείτε ότι ο Ερντογάν αυτό το κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή ως προς την ανακατανομή ισχύω στο διεθνές σύστημα το εκμεταλλεύεται? Όχι μόνο το εκμεταλλεύεται, αλλά είναι έολες οι διακηρύξεις και οι διαβεβαιώσεις των ελληνικών κυβερνήσεων και παραγόντων και της σημερινής κυβέρνησης και της προηγούμενης ότι δεν κινδυνεύουμε, διότι θα μας φυλάξει το ΝΑΤΟ, θα μας φυλάξουν οι Αμερικάνοι, οι ισχυροί μας σύμμαχοι, τα σύνορά μας είναι ευρωπαϊκά κτλ. Αυτές οι δηλώσεις καλλιεργούν έναν αμφισυχασμό και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, διότι βρισκόμαστε σε μια άλλη εποχή όπου γίνονται μεγάλες ανακατατάξεις στον παγκόσμιο συσχετισμό δύναμης και βέβαια μια σύγκρουση και μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ για να προωθηθεί ο προσανατολισμός. Που ποιος είναι ο προσανατολισμός? Είναι να υπάρξει ένα είδους συμβιβασμός, υποχώρηση δηλαδή από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, για να γίνει συνεκμετάλλευση και να βάλουν τα μονοπόλια στο χέρι των ενεργειακών πλούτων που υπάρχει σήμερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή είναι η ουσία. Κύριε Βαγενά, στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για την τριμερή Ελλάδας-Γερμανίας-Τουρκίας, κάνετε λόγο για υποκρισία από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ. Για ποιο λόγο? Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για το γεγονός ότι η χώρα μας μετατρέπεται σε μια μεγάλη αμερικανονατοϊκή βάση. Έχει ανοίξει αυτό το δρόμο. Αυτό ξεκίνησε τη συζήτηση για τη στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ. Από αυτόν πήρε τη σκητάλη η Νέα Δημοκρατία. Αυτή η συμφωνία εμπλέκει παραπέρα τη χώρα μας στα επικίνδυνα σχέδια και των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια δεν δικαιολογείται η όποια κριτική επιδερμική που κάνει για χειρισμούς απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ουσιαστικά είναι αυτός που έχει ανοίξει το δρόμο για αυτές τις εξελίξεις της βαθύτερης εμπλοκής της χώρας μας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς των υπεριαλιστικών δυνάμεων. Κύριε Βαγενά, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία. Και εγώ, ήταν πολύ διαφωτιστική. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.